ο εθισμός είναι μεγάλος και δύσκολος, γιατί όπως γνωρίζουμε πια υπάρχουν και αλλαγές στο νευρικό κύτταρο που μπορούν να δικαιολογήσουν τη δυσκολία ενός καπνιστή να κόψει το κάπνισμα. Επομένως, ένας άνθρωπος λέει «θέλω να κόψω το κάπνισμα, αλλά δεν μπορώ», μας λέει αλήθεια, γιατί τα στερητικά συμπτώματα είναι δύσκολα και η ψυχολογική επίσης εξάρτηση είναι αρκετά μεγάλη. Επομένως, έχοντας λάβει γνώση τα επιστημονικά δεδομένα, έγκαιρα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν σε αξιόλογα επιστημονικά περιοδικά, έχουμε συνδυάσει και τεχνικές ψυχολογικού τύπου, αλλά ταυτόχρονα φέρνουν εξωτερικούς συνεργάτες εθελοντές, φαρμακοποιό, νοσηλευτή, φέτος θα φέρουμε και γιατρό και διαιτολόγο, προκειμένου να υπάρξει μια κοινή έτσι, προσέγγιση του θέματος, για να ενημερωθεί ο κόσμος για ποιο λόγο δυσκολεύεται να κόψει το κάπνισμα. Τι είναι αυτό εμείς που κάνουμε? Έχουμε βρει αξιόπιστες κλίμακες έγκυρες, τις οποίες χρησιμοποιούμε στις πρώτες συναντήσεις με τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην ομάδα διακοπής, για να δούμε τη δικιά τους ανάγκη, δηλαδή ποια ανάγκη καλύπτει το κάπνισμα, η καπνιστική συμπεριφορά και για ποιο λόγο έχει ανάγκη, τουλάχιστον όσον αφορά στην αρχή, σε ψυχολογικό επίπεδο, να χρησιμοποιεί το τσιγάρο. Αν είναι δηλαδή νευρικότητα, άγχος... Ναι, θα σας πω. Σε ένα πρώτο επίπεδο μετράμε το βαθμό εξάρτησης, μετά μετράμε ένα συμπεριφορικό έτσι, μηχανισμό, για ποιο λόγο δηλαδή καπνίζουμε, γιατί το χρησιμοποιούμε για ακούσια, κάνουμε ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο. Σε ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο κλίμακα, έτσι αξιόπιστη, μετράμε το άγχος του ανθρώπου που θέλει να κόψει το κάπνισμα και σε ένα τέταρτο την κατάθλιψη. Μετά από όλα αυτά και διαδικτυακά, τα συμπληρώνουμε όλοι μαζί και τα αξιολογούμε, δηλαδή βρίσκουμε το επίπεδο του καθενός και φτιάχνουμε το ατομικό σχέδιο δράσης, δηλαδή το δικό μου ατομικό σχέδιο δράσης για να κόψω μία εξαρτητική συμπεριφορά. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο με το δικό σας, γιατί δεν είναι ίδια. Ίδιος ο βαθμός εξάρτησης, αλλά ίδια και η ανάγκη που μου καλύπτει. Επομένως, κάνουμε αυτά τα ερωτηματολόγια, βρίσκουμε τις βασικές αιτίες, τις πρωταρχικές, γιατί υπάρχουν μετέπειτα και άλλες που μας οδηγούν στην καπνιστική συμπεριφορά ή που έχουν βοηθήσει στην εδραίωση της καπνιστικής συμπεριφοράς και μετά φτιάχνουμε το ατομικό πλάνο διακοπής καπνίσματος. Υπάρχει και λίγο δουλίτσα στο σπίτι, δηλαδή θα έλεγα ότι ανάμεσα στις συναντήσεις οι συμμετέχοντες θα έχουν και ένα χρόνο να δημιουργήσουν ένα ατομικό πλάνο για να μας το παρουσιάσουν και να το συνδιαμορφώσουμε όλα μαζί τα μέλη για να δούμε πώς θα πάει καλύτερα. Αφού γίνει αυτό, δίνουμε ένα ημερολόγιο διακοπής καπνίσματος, δηλαδή οι συμμετέχοντες μπορούν να καταγράφουν ποιες ώρες της ημέρας καπνίζουν τα περισσότερα τσιγάρα. Αυτό το ημερολόγιο διαμορφώνεται ένα μισά ώρα για να δούμε πότε έχουμε ανάγκη να καπνίσουμε, κάτω από ποιες συνθήκες, δηλαδή με ποιες περιβαλλοντικές συνθήκες έχουμε συνδυάσει την καπνιστική συμπεριφορά. Άρα βρίσκουμε και αυτά τα ερεθίσματα που ενισχύουν τη συμπεριφορά μας ή που τη μειώνουν. Αφού γίνει και αυτό, ξεκινάμε τεχνικές εκπαίδευσης για τα μέλη μας, δηλαδή τεχνικές διαχείρισης του άγχους, τεχνικές διαχείρισης της θλίψης μας. Όλοι έχουμε κατά διαστήματα συναισθήματα θλίψης και όλοι έχουμε κατά διαστήματα συναισθήματα άγχους και όταν γνωρίζουμε κάποιες τεχνικές, είτε είναι συμπεριφοριστικού τύπου, είτε γνωστικού συμπεριφοριστικού τύπου, είτε είναι μυϊκής χαλάρωσης ή χαλάρωση γενικότερα, αν μη τι άλλο, καλά θα μας κάνουν. Mm-hmm. Εκπαιδεύουμε τα μέλη μας σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, για να έχουν κάποια εργαλεία όταν νιώθουν την έντονη επιθυμία να καπνίσουν, να έχουν τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο ένα ψυχολογικό θα έλεγα εργαλείο, αλλά ενθαρρύνουμε τα μέλη μας να επισκεφτούν και ιατρούς συναδέλφους ή ψυχιάτρους αν δούμε ότι χρειάζονται μια ουσία είτε αγχολητική είτε αντικαταθλιπτική που θα τα βοηθήσει να περάσουν τα συμπτώματα στέρησης με ένα λιγότερο επώδυνο τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι που αποφάσισαν να ζητήσουν τη βοήθειά σας, να χτυπήσουν την πόρτα και να σας πούνε, ξέρετε, θέλω να διακόψω το κάπνισμα. Ναι. Να πούμε ότι δεχόμαστε και ατομικά ανθρώπους που θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα, γιατί δυστυχώς αυτή η ομάδα διακοπής καπνίσματος δεν λειτουργεί κάθε χρόνο, λόγω του ότι υπάρχουν στον προγραμματισμό μας και άλλες δράσεις.
Βέβαια είναι μια ομάδα που έχει λειτουργήσει αρκετά χρόνια και διαζώσεις, αλλά και κατά τη διάρκεια του COVID, λειτουργήσε σχεδόν κατά τη διάρκεια όλου του COVID διαδικτυακά δύο ομάδες, δύο εξαμήνων, δηλαδή στην ουσία δύο χρόνια είχαμε ομάδα διακοπής καπνίας μας διαδικτυακή. Τα ποσοστά επιτυχίας, θα πω γιατί αυτά είναι 4 στους 10, μπορεί να σας φαίνεται λίγο. Μια φορά σε μια ομάδα είχαμε 6-6,5 κάπου στους 10, αλλά στη βιβλιογραφία, την ευρωπαϊκή βιβλιογραφία, αυτό που βλέπουμε είναι το 40% του ποσοστό. Είμαστε δηλαδή κοντά και στα ποσοστά επιτυχίας και μια ομάδα τα ξεπεράσαμε σε μια ομάδα. Αυτά πώς τα μετράμε? Τα μετράμε με συναντήσεις. Και σε πόσο χρονικό διάστημα? Αυτά σας είπα κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, που είναι 10 έως 13 συναντήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν μέλη που έχουν ξαναρθεί. Δηλαδή, συμμετείχαν στο παρελθόν, δεν μπόρεσαν να το διακόψουν ή μείωσαν το κάπνισμα, που δεν είναι καθόλου αμεληταίο, γιατί μιλάμε για μείωση της βλάβης. Δηλαδή, το να μειώσουμε τη χρήση μιας ουσίας, δεν μπορούμε να. Εμείς το καταγράφουμε ότι δεν το διέκοψε, αλλά δεν είναι τελείως αποτυχία. Ο άνθρωπος μειώνει την ποσότητα νικοτίνης, πίσας και όλων των άλλων επιβλαβών ουσιών που μπαίνουν στον οργανισμό του. Επομένως, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι που, ας πούμε, από 4 πακέτα τσιγάρα μπορεί να το πήραν στα 2 ή στο 1, υπάρχουν και άνθρωποι που το πήραν στα 12 τσιγάρα και σταμάτησαν εκεί, οι οποίοι επανέρχονται και προσπαθούν να το διακόψουν ολοκληρωτικά. Αυτό που κάνετε είναι η σταδιακή μείωση της ουσίας, που για μένα. Βέβαια, έχει να κάνει πάλι με τον κάθε άνθρωπο, αλλά για μένα είναι το καλύτερο δυνατό, γιατί επιτρέπουμε στον οργανισμό να προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα, γιατί ο οργανισμός έχει συνηθίσει με κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο νικοτίνης και όταν το μειώνουμε σταδιακά δεν μειώνει τόσο άσχημα τα δυσφορικά συναισθήματα. Γιατί πρέπει να βγούμε, να δουλέψουμε, έχουμε οικογένειες, υποχρεώσεις, δεν μπορούμε, ας πούμε, 5 μέρες να μην είμαστε λειτουργικοί. Υπάρχουν και άνθρωποι που ένας από αυτούς τους κύριους, αν δεχτεί, θα τον φέρουμε να μιλήσει, που το διακόπτουν απότομα και βλέπουμε ότι έχει αποτελεσματικότητα. Πολλούς ανθρώπους ξυπνάνε το πρωί και λένε σήμερα θα κόψω το τσιγάρο και το κόβουν μαχαίρι. Αυτοί οι άνθρωποι που κόβουν μαχαίρι το τσιγάρο, πόσο εύκολο είναι να ξανακλείσουν? Έχω την εντύπωση πως αυτοί οι άνθρωποι που το κόβουν μαχαίρι τσιγάρο το έχουν δουλέψει πολύ μέσα στο μυαλό τους. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι, είναι το αποτέλεσμα, είναι η δουλειά που έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Έχουν επεξεργαστεί την επιθυμία και την ανάγκη να ζήσουν μια ζωή χωρίς καπνό, μια ζωή λιγότερο επιβλαβή, και έρχεται πια η στιγμή που λένε το τέρμα, πλήρωμα το πλήρωμα του χρόνου. Τώρα υποτροπές γίνονται, δεν θα πούμε ψέματα, όπως όλες οι εξαρτητικές συμπεριφορές. Ευτυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν κάνει υποτροπή, αλλά αν μείνει ένας άνθρωπος 7 χρόνια, ας πούμε, χωρίς το κάπνισμα και χωρίς την νικοτίνη, δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήταν επιτυχία. Βλέπετε σε άλλες ασθένειες, κάνουμε ένα χειρουργείο και μετά από ένα διάστημα εμφανίζεται πάλι η ίδια ασθένεια. Δεν λέμε ότι απέτυχε το χειρουργείο. Λέμε απλά ότι εμφανίστηκε ξανά. Ναι. Η ίδια ασθένεια. Το μετράμε ως επιτυχία. Ενώ και στις ψυχολογικές διαταραχές, αλλά και σε αυτού του τύπου εξαρτητικού τύπου συμπεριφορές, βλέπετε έξω ο κόσμος λέει διέκοψε την τάδε ουσία, και δεν μιλάμε μόνο για το κάπνισμα, μιλάμε και για το αλκοόλ και για τις παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες, και μετά από μερικά χρόνια ξαναέπεσε. Μα αυτό δεν σημαίνει όμως ότι απέτυχε το θεραπευτικό πρόγραμμα ή το θεραπευτικό σχέδιο αρχικά. Το σχέδιο πέτυχε. Απλά δημιουργήθηκε μια υποτροπή. Αλλά κρατήσαμε έναν άνθρωπο 7 χρόνια μακριά από τις ουσίες. Δεν είναι καθόλου λίγο. Πόσα άτομα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες? Λοιπόν, έχουμε βάλει 20 για να μπορούμε να μιλάμε, να προλαβαίνουμε να μιλάμε όλοι από λίγο, γιατί δημιουργείται ένα δίκτυο αλληλοϋποστήριξης. Τα αιτήματα που έχουμε μέχρι τώρα είναι πολύ περισσότερα. Επομένως, αυτό που λέμε θα κάνουμε δεύτερη ομάδα. Δεν θα τα αφήσουμε τα άτομα. Έτσι, αποφασίσαμε να κάνουμε μια δεύτερη διαδικτυακή ομάδα, γιατί τώρα υπάρχει το αίτημα, τώρα είναι και ο κατάλληλος χρόνος να προσεγγίσουμε και να μας προσεγγίσουν αυτά τα άτομα. Να σας πω πώς λειτουργεί η ομάδα. Πέρα από το δικό μας το ρόλο, να πω ότι την ομάδα φέτος θα τη συντονίζω μαζί με την κυρία Μαρία Βούρου, είναι κοινωνική λειτουργός, είναι στέλεχος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας και του ΟΚΑΝΑ και συνεργάζεται μαζί μας εδώ και 2,5 χρόνια περίπου, γιατί δεν την αναφέραμε στην αρχή και ήταν παράληψή μου. Πέρα από την πρώτη ομάδα, θα κάνουμε το πιο πιθανό και δεύτερη ομάδα, γιατί δεν θέλουμε να αφήσουμε τον κόσμο απ' έξω.
Πιθανόν να συμμετέχει και κάποιο άλλο επιστημονικό στέλεχος από την πνοή, γιατί τα περισσότερα επιστημονικά στελέχη της πνοής στο παρελθόν έχουν συμμετέχει σε ομάδα διακοπής καπνίσματος, κυρίως στις ομάδες που γινόταν διαζώσεις. Υπάρχει δυνατότητα κάποια στιγμή να γίνει και διαζώσεις σε άλλα μέρη πέρα από τη Μυτιλίνη, αλλά επειδή βλέπουμε πως υπάρχει κόσμος που θέλει να το παρακολουθήσει λεμμένη σε χωριά, αποφασίσαμε την ομάδα να την κάνουμε διαδικτυακή για να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα στους ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αυτός και είναι ο λόγος που και αυτή τη φορά θα γίνει διαδικτυακά. Το τηλέφωνο μας είναι 2251 020 600. Όλοι οι άνθρωποι μάλλον που έχουν την ανάγκη να κόψουν το κάπνισμα, κάποτε μπορεί να το έκοψαν και ξέρουν τεχνάσματα που εμείς να μην τα ξέρουμε. Δηλαδή η πληροφορία και η γνώση δεν μεταφέρεται μόνο από τους συντονιστές, μεταφέρεται και μεταξύ των μελών. Αυτό είναι και όλες οι δύναμη της ομάδας. Γενικά όλες οι ομάδες, είτε είναι σύλλογοι, πολιτιστικοί, θεατρικοί, να ξέρετε ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη από το τέτα-τέτα, το ατομικό. Και γι' αυτό και όλες η πνοή, όπως ξέρετε, εδώ και χρόνια δουλεύει κατά κύριο λόγο με τη λειτουργία βιωματικών ομάδων.